και βιταμινά. 4 πανεργατικές απεργίες κατά πια την κύριη της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Και ας έκανε ό,τι μπορούσε η ηγεσία της ΓΕΣΕ για να μην παρθούν αποφάσεις. Ούτε δελτίο τύπου δεν έβγαλε σήμερα για την αισχρή απόφαση του δικαστηρίου να κηρύξει παράνομες τις απεργίες μας, τις απεργίες εκπαιδευτικών, στις μεταφορές. Και ασθεναχωρήθηκε ο κηρύξης του ΣΥΡΙΖΑ, που έσπευτε να ενημερώσει μία μέρα πριν από την απεργία στις 10 του μήνα ότι ο νόμος θα ψηφιστεί ό,τι κι αν κάνουμε. Και ας έφαγε τα λιθακά του από το Σάλτε να μας πείσει ότι στις τράπεζες, στον κλάδο μου, μόνο το 2% λέει απήργησε. Να τους ενημερώσουμε λοιπόν. Όχι μόνο απήργησε το 40% στην Εθνική Τράπεζα, το 20% στην Ελλάδος, το 10% στις άλλες τράπεζες, αλλά ακόμη και σήμερα, με απεργοσπασία της ΓΕΣΕ, τα ποσοστά είναι εξίσου μεγάλα. Οι εργαζόμενοι δεν μας είσαμε. Είμαστε εδώ. Σας το είχαμε πει, κύριοι. Σας είχαμε προειδοποιήσει. Δεν πάει να βάζετε την Κεραμαίως να μας τρέχει στα δικαστήρια για να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματοσμό. Δεν πάει να στείλανε τα κανάλια στο λιμάνι για να βρουν δίθεν αγανακτισμένους τουρίστες ενάντια στους απεργούς. Εμείς και απεργία κάναμε και χώρους δουλειάς νεκρώσαμε και πλοία κινητοποιήσαμε και υπολογιστές κλείσαμε. Και αυτό θα σας τσούζει. Γιατί οι εργαζόμενοι ξέρουμε. Οι ευθύνες όλες παραίνουν την κυβέρνηση που έφερε στη Βουλή αυτό το έκτρωμα σε περίοδο που γίνονται οι πανελλαδικές. Αν κοπτόταν τόσο η Κεραμαίως για τους μαθητές, ας σήκωνε τον κινητό της να πάρει το φίλο της στο Χατζηδάκι να τρενάρει την ψήφιση του νομοσχεδίου. Αλλά πού να την βρει την τσίπα και η Κεραμαίως. Βαθιά κρυμμένη είναι κι αυτή μαζί με τον Αλωνόν. Γι' αυτό λοιπόν, καμία αυταπάτη. Ο φόβος τους για το κίνημά μας.